Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 971. Σελίδα 971. Είναι από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο. Σελίδα 971, Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο, Πράξη των Αποστόλων. Πρώτο εδάφιο, Ι κεφάλαιο. Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού Ευσεβής και φοβούμενος των Θεών μετά παντός του οίκου αυτού, ως της και έκαμνεν ελεημοσύνες εις των Θεών πολλάς, εις των λαών πολλάς και δέετο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτην ώραν της ημέρας, άγγελον του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν «Κορνήλιε». Ο δε ατενίσας εις αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε «Τι είναι Κύριε» και είπε προς αυτόν «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού και τώρα πέμψον εις ιόπιν ανθρώπους και προσκάλεσον το Σίμωνα ως της επωμονομάζεται Πέτρος ούτης ξενίζεται παρά την εις Σίμωνη βυρσοδέψη έχονται οικίαν πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιον, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και έναν στρατιώτην ευσεβήν εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και πλησίαζον εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα, δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν, και πεινάσας ήθελε να φάγει, ενώ δε ητίμαζον επήλθεν επ' αυτόν έκστασης, και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον, και κατεβαίνον επ' αυτόν σκεύος θείο συνδόνα μεγάλη, το οποίον είναι το δεδεμένον από των τεσσάρων άκρων, και κατεβιβάζεται επί την γην, εντός του οποίου υπήρχον πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού και έγινε φωνή προς αυτόν σηκωθείς Πέτρε σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε μη γέννητο Κύριε διότι ουδέπατε έφαγον ουδέν βέβυλον ή ακάθαρτον και πάλιν εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν όσα ο Θεός εκαθάρισε σή μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ενώ δω Πέτρος ήτο εν απορία καθε αυτόν τι εσήμαινε το όραμα το οποίον είδεν, ιδού οι άνθρωποι οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, ερωτήσαντες και μαθώντες την οικίαν του Σίμωνος, έφτασαν εις την πύλη και φωνάξαντες ηρώτουν αν ο Σίμων ο επωνομαζόμενος Πέτρος ξενίζεται εντάφθα, και ενώ ο Πέτρος διελογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι, σηκωθείς λοιπόν κατάβυθι και είπαγε μετ' αυτόν μη δόλος διστάζον διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζεται ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπεν ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίον ζητείτε τι η αιτία δια την οποία ήλθετε. Είδε είπον Κορνήλιος ο εκατόνταρχος ανήρ, δίκαιος και φοβούμενος των Θεών και μαρτυρούμενος υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεόθεν υπό Αγίου Αγγέλου να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Προσκαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθεν ο Πέτρος μετ' αυτόν και την έστ των αδελφών των από τη Ιώπης υπήγον μετ' αυτόν. Και τι επαύριον εισήλθον εις την Κεσάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενεν αυτούς, συγκαλέσας τους συγγενείς αυτού και τους οικείους και φίλους. Ως δε εισήλθεν ο Πέτρος, ελθόν ο Κορνήλιος συνάντησιν αυτού, έπεσεν εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησεν. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν, λέγον σηκώθητη και εγώ αυτός άνθρωπος είμαι. Και συνομιλών μετ' αυτού εισήλθεν και ευρίσκει συνηγμένους πολλούς, και είπε προς αυτούς «Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμέ να μην λέγω μηδέν άνθρωπον βέβυλον ή ακάθαρτον, όθεν και προσκληθείς ήρθον χωρίς αντιλογίας και ρωτώ λοιπόν δια τι να λόγο με προσκαλέσατε». Και ο Κορνήλιος είπε «Από τεσσάρων ημερών ημιν νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την ενάτην ώραν
Προσευχόμην εν το οίκο μου και ειδού εστάθη ενώπιόν μου ανήρ με ενδύματα λαμπρά και λέγει Κορνήλιε, εισηκού στη προσευχή σου και λέει μοσύνε σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού, πέψον λοιπόν, ισιώπην και προσκάλεσον το Σίμωνα ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία του Σίμωνος του Βυρσοδέψου πλησίων της θαλάσσης, ως της ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύς λοιπόν έπεψα προσέ και σε έκαμε καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε πάντα όσα προσετάχθησαν εισέ υπό του Θεού. Αμήν. Να διαβάσουμε και από το Ιώτα Α κεφάλαιο, το 18 εδάφιο. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχαζον και δόξαζον τον Θεόν λέγοντες και εις τα έθνη λοιπόν ο Θεός έδωκεν την μετάνοιαν η ζωήν. Ημέν λοιπόν διασκορπισθέντες εκ του διωγμού του γενωμένου δια των Στέφανων επέρασαν εις Φινίκην, έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, εις μηδένα κηρύττονται στο λόγον, ημι μόνον εις τους Ιουδαίους. Ήσαν δε και την έσεξ αυτών, άνδρες, Κύπροι και Κυριναίοι, ήταν εσείς ελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν και ή το χείρ Κυρίου με ταυτόν και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης και απέστειλεν τον Βαρνάβαν για να περάσει έως Αντιοχίας ως της ελθόν και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκκίνει πάντας να εμένουν συνεσταθερότητη καρδίας εις τον Κύριον επειδή το ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη στον Κύριον πλήθος ικανών. Τότε εξήλθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας δια να αναζητήσει τον Παύλον και ευρών αυτόν έφερεν αυτόν εις Αντιόχιαν και συνελθόντες στην εκκλησία εν ολόκληρον έτος εδίδαξαν πλήθος ικανών και πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Αμήν. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, τον προφητικό Λόγο του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, λέγει η Γραφή, έγινε διάκονος της περιτομής, δηλαδή των Ιουδαίων, υπέρ πρώτων της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας και δεύτερον, δια να δοξάσωσει τον Θεόν δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένον, δια τούτο θέλω σε υμνή μεταξύ των εθνών και εις το όνομά σου θέλω ψάλι. Απαρχής λοιπόν είναι προφητευμένο, αφενός μεν η έλευση του Ιησού Χριστού, η διακονία του Ιησού Χριστού, το έργο του Ιησού Χριστού, η σταύρωσης, η ανάστασης, η ανάληψης και η αποστολή που ο Χριστός θα δώσει για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη αρχής γενωμένης από το λαό του Θεού, τον λαό Ισραήλ. Και βέβαια, ο Θεός μέχρι εκείνη την περίοδο, για να διατηρήσει την καθαρότητα του λαού του, δηλαδή τον αγιασμό και την υπακοή στο Λόγο του Θεού, είχε δώσει εντολή ότι δεν πρέπει, όπως ομολόγησε και ο Απόστολος Παύλος, είναι ασυγχώρητον δηλαδή εις άνθρωπον Ιουδαίων και να συναναστρέφεται και να πλησιάζει αλλόφυλλον. Αλλά αυτό ίσχυε μέχρι τότε. Και υπάρχει το θέλημα του Θεού που ισχύει μέχρι κάποια χρονική περίοδο, μέχρι τη στιγμή που ο Θεός αποφασίζει να κάνει την ανατροπή, πολλές φορές στη ζωή μας τη μεγάλη ανατροπή και πολλές φορές στη ζωή μας την ένδοξη ανατροπή. Όπως παραδείγματος χάρη έχει ήδη κάμει στον Σαούλ το διώκτη της Εκκλησίας του Χριστού καθώς ξεκίνησε να πάει να συλλάβει, να ονειδήσει και να φυλακίσει τους χριστιανούς στη Δαμασκό, όμως ήρθε η στιγμή λίγα χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν, το 37 περίπου μετά Χριστό λέγεται, όπου φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου έλαμψε, περί αυτών ετυφλώθη, ο τόσο υπερήφανος άνθρωπος επώδυνα εταπεινώθη,
αλλά καθώς ήταν ειλικρινής στην καρδιά, γιατί εν αγνία έπρατε εν απιστία, εν αγνία το έπρεπε εν απιστία, εξέφρασε αυτή την ερώτηση που θέλει ο Θεός να ακούει: «Τι πρέπει να κάνω τώρα, Κύριε?» Και ο Θεός του δείξε, και την περίοδο που διαβάζουμε περί Κορνηλίου, ο Απόστολος Παύλος, ο κατόπιν Απόστολος των Εθνών, βρίσκεται στην Ταρσό, καθώς μετά τη μεγάλη μεταμόρφωσή του βρέθηκε 3 χρόνια στην Αραβία, και εκεί ο ίδιος ο Χριστός προσωπικά, με τρόπο που δεν ξέρουμε, του εδίδαξε ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Και στη συνέχεια, ενώ ο ίδιος ο Παύλος ήθελε να πάει να κηρύξει το Λόγο του Θεού στα Ιεροσόλυμα, λίγο έλειψε να τον σκοτώσουν, καθώς δεν άκουσε στην αρχή που ο Κύριος του είπε: «Φύγε γρήγορα, γιατί δεν θα δεχτούν το λόγο σου», και βρέθηκε στην πατρίδα του την Ταρσό, και είναι στην πατρίδα του την Ταρσό τώρα που ο Θεός θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Θα καταργήσει το λόγο του που ήταν: «Μην έχετε επαφή με τους αλλόφιλους, αλλά εν το πνταξί ο προφητικός λόγος του Θεού έλεγε για μετά ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα πάει σε όλα τα έθνη». Τώρα λοιπόν θα γίνει η μεγάλη ανατροπή. Θα καταργήσει το λόγο του ο Θεός, ο οποίος ήταν για αυτόν έως καιρού για το λαό Ισραήλ. Απίστευτο. Το οποίο είχε προφητευθεί, αλλά έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Και πολλές φορές ο Θεός δίνει υποσχέσεις μεγάλες, όπως έδωσε στον Ιωσήφ ότι τα αδέρφια του θα τον προσκυνήσουν, ακόμη και η μητέρα του και ο πατέρας του θα τον προσκυνήσει, αλλά υπάρχει ένας χρόνος ταλαιπωρίας. Και έτσι ο Θεός πάλι κατά το αιώνιο σχέδιό του ψάχνει να βρει ανθρώπους κατάλληλους, κατάλληλα κατηρτισμένους και προετοιμασμένους, τους οποίους θα χρησιμοποιήσει για να εκπληρωθεί το σχέδιό του. Επαναλαμβάνω, ψάχνει να βρει ανθρώπους κατάλληλα καταρτισμένους, όπως παραδείγματος χάρη τον Φαραώ, του Μωυσή, που ήτανε κατάλληλα κατηρτισμένος στο να είναι σκληρός και αμετανόητος, καμία σχέση έχοντα με τον Μωυσή του, με τον Φαραώ του Μωυσή, που ήταν δεκτικός στο έργο του Θεού. Ψάχνει να βρει ανθρώπους για να τους οδηγήσει στο να κάνουν το θέλημά του. Και όλοι μας, και σας παρακαλώ αυτό να το δεχθείτε σαν λόγο Θεού καθώς είναι, όλοι μας είμαστε άνθρωποι που έψαξε ο Θεός και μας βρήκε, μας έφερε στην Εκκλησία Του και μας κατήρτισε και καταρτίζει, για να εργαστούμε το έργο το οποίο ο Θεός έχει προετοιμάσει για το κάθε έναν από μας. Και επαναλαμβάνω, ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το έργο του Θεού είναι αυτός τον οποίον έκλεξε ο Θεός, ο ίδιος ο άνθρωπος. Μόνο αυτός. Και βρήκε 2 ανθρώπους. Ο ένας είναι από το λαό του, ο Πέτρος. Απόστολος Πέτρος, ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού κατηρτισμένος από τον ίδιο τον Θεό για να εργαστεί το έργο του Θεού, με ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό που εδώ, αδερφοί, πρέπει να δώσουμε όλοι μας την καρδιά. Ένα χαρακτηριστικό. Κατηρτισμένος ανάμεσα σε πολλούς κατηρτισμένους. Αλλά ο Πέτρος είχε ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Δεν λογάριαζε
τις συνέπειες του να είναι πάντοτε υπάκουος στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ιδιαίτερων ανθρώπων που εκλέγει ο Θεός. Αυτό το χαρακτηριστικό είχε ο Ιωσήφ, ο αραβωνιαστικός της Μαρίας, που ενώ ευρέθη εν γαστρή, δίκαιος όν δεν θέλησε να τη θεατρήσει, αλλά την απέλησε κρυφίως. Όταν όμως ήρθε ο Κύριος το βράδυ και του είπε «Μη διστάσεις, μη φοβηθείς να πάρεις Μαρία τη γυναίκα σου, γιατί η σύλληψη έγινε εκ Πνεύματος Αγίου», δεν κουβέντιασε το Λόγο του Θεού, δεν σκέφτηκε το Λόγο του Θεού, δεν συζήτησε με τον εαυτό του ούτε με κανέναν άλλον άνθρωπο το Λόγο του Θεού, αλλά είπε αμέσως «Αμήν Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου». Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό, το μεγάλο μυστικό. Όταν μίλησε ο Χριστός στον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ είπε αμέσως αμήν. Και δεν το είπε μια φορά, χρειάστηκε πολλές φορές στη συνέχεια να του μιλάει και να λέει αμήν. Σήκω και φύγε τώρα και πήγαινε στην Αίγυπτο, του είπε ξαφνικά, γιατί ζητάνε τη ζωή του παιδιού. Πριν ξημερώσει είχε πάρει τη γυναίκα του και το παιδί του και πήγε στην Αίγυπτο. Βεβαίως είχε φροντίσει ο Θεός να έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είχαν έρθει οι μάγοι από Ανατολάς και του είχαν φέρει θησαυρό ώστε να έχει τα απαραίτητα για να μεταφερθεί στην Αίγυπτο ο πάμφτωχος Ιωσήφ και Μαρία. Και όταν στην Αίγυπτο έφτασε ο καιρός, έρχεται ο Θεός και του λέει «Τώρα επίστρεψον, γιατί πέθανε ο διώκτης σου». Και χωρίς τη σταγμό επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Και στα Ιεροσόλυμα του λέει «Πήγαινε στην πατρίδα σου, στη Ναζαρέτ θα ζήσεις και θα μεγαλώσεις τον Υιόν σου, γιατί πρέπει να ονομαστεί Ναζωραίος». Το χαρακτηριστικό λοιπόν του Πέτρου ήταν αυτό. Αντίθετα με όλα όσα επικρατούσαν και αντίθετα με όλες τις αντιλογίες που τις ήξερε ότι θα έρθουν εναντίον του, η απόφασή του ήταν στο Λόγο του Θεού «Αμήν Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου». Γι' αυτό και τον διάλεξε ο Θεός. Ανάμεσα σε πολλούς κατηρτισμένους αυτόν διάλεξε ο Θεός. Απ' την άλλη μεριά, έψαξε να βρει τώρα έναν άνθρωπο που να έχει εξουσία, δύναμη, για να μπορεί να κάνει αυτά που ο Θεός θα του πει. Αφενός μεν, αφετέρου έναν άνθρωπο που να είναι ευσεβής, φοβούμενος των Θεών, δίκαιος, αλλά με έργα δικαιοσύνης, προσευχόμενος και ελεήμων. Γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός. Κορνήλιος το όνομά του, γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και εδώ και εκεί πάνω. Ένδοξος άνθρωπος. Εθνικός, Ρωμαίος, εκατόνταρχος, αλλά ευσεβής, δίκαιος, φοβούμενος των Θεών, με έργα δικαιοσύνης, προσευχές και ελεημοσύνες. Κανείς. Έχεις πολλές πιθανότητες να σε διαλέξει ο Θεός για μεγάλα πράγματα. Κάνεις προσευχές και ελεημοσύνες. Φροντίζεις το λαό του Θεού. Έχεις σοβαρές πιθανότητες εκλογής. Έχεις πάρει στερεά απόφαση να υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού κατά πάντα, έξω από οποιασδήποτε συνθήκες ή αντικσότητες. Έχεις σιγουριά ότι θα σε εκλέξει ο Θεός. Αμήν. Ο Θεός μας μιλάει, αδερφοί. Μην βλέπετε τον άνθρωπο, ντενεκές ξεγάνωτος είναι ο άνθρωπος. Αλλά έχω τόση παρησία την ώρα αυτή. Συντετριμένη η καρδιά μου. Επαναλαμβάνω. Μην μείνεις
ευχαριστημένος από τη λογική σου ότι είσαι δίκαιος και ευσεβής, αν τούτο δεν είναι αποδεδειγμένο από τις προσευχές σου, από τις ελεημοσύνες σου και από τη φροντίδα του λαού του Θεού. Εδέετο διαπαντός και έκαμνε ελεημοσύνες. Κάνεις! Έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να έρθει η κρατεά χείρα του Κυρίου να σε πάρει και να σε βάλει εκεί που σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται. Και αν έχεις αποδεδειγμένα πάρει ή ακόμη και τώρα τη στερεά απόφαση ότι εγώ θα υποτάσσομαι κατά πάντα στο Λόγο του Θεού το γεγραμμένο και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου την προς εμέ, τότε έχεις βεβαιότητα ότι ο Θεός σε εξέλεξε και θα σε εκλέξει για το έργο του το συγκεκριμένο. Και εμείς λέμε βόηθα μας Κύριε, βόηθα μας Χριστέ μου. Να αφήσουμε αδερφοί τα λόγια τα πολλά, εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Τις σκέψεις, τους διαλογισμούς, τις αντιπαλότητες, τις αντιθέσεις, αν υπάρχουν. Τα παράπονα, τις γκρίνιες, δύο είναι τα πράγματα που χρειάζεται ο Θεός σήμερα να πάρουμε απόφαση. Πρώτον, απόλυτη υπακοή στο Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο και τον προς εσέ όταν γίνεται ρήμα Θεού. Και δεύτερον, αποδεδειγμένη ενώπιον Θεού και ανθρώπων δικαιοσύνη, ευσέβεια, αγαθοσύνη, φόβος Θεού με έργα πίστεως. Προσευχές, ελεημοσύνες και φροντίδα για το λαό του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Κορνηλίος. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όταν είχε τελειώσει ο καιρός της εκπαίδευσης του Παύλου που το έργο του Θεού για τα έθνη θα ξεκινήσει στην Αντιόχεια σε ένα χρόνο. Είμαστε στο 43 μετά Χριστό. Σε ένα χρόνο θα αρχίσει το έργο του Αποστόλου Παύλου με τον Βαρνάβα να ξεχύνεται στα έθνη, αλλά έπρεπε πρώτα να ανοίξει ο δρόμος με τον Απόστολο Πέτρο και με τον Κορνήλιο. Ήρθε ο καιρός. Και όταν έρθει ο καιρός, τότε υψώνεται ο εξαπλωμένος βραχίωνας του Κυρίου, κάνει σημεία τεράστια, μεγαλεία, θαυμάσια, απρόβλεπτα και απρόσμενα από τη λογική των ανθρώπων. Και ενώ προσευχότανε και νίστευε ο Κορνήλιος, αποστέλλεται άγγελος αυτόν και του λέγει «Κορνήλιε, ιδού εγώ Κύριε φοβισμένος», απαντάει. «Οι προσευχές σου, Κύριε μου, και οι ελεημοσύνες σου, αυτές ανέβηκαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού, γι' αυτό και είμαι εδώ μπροστά σου», λέει ο άγγελος του Θεού. «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου που έκανες, ότι έκανες, έκανες, τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, τώρα εγώ θα κάνω», λέει ο Θεός. «Ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ». Και αυτό το οποίο λέγει «γι' αυτό είμαι εγώ εδώ» δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ούτε ο Κορνήλιος ούτε κανένας άνθρωπος, ότι πρόκειται να ανατρέψει ο Θεός μέσω του Κορνηλίου το δικό του λόγο. Τόσο μεγάλο είναι το έργο που διάλεξε ο Θεός να εκπληρώσει με τον Κορνήλιο και τον Πέτρο. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη, εκεί θα βρεις έναν άνθρωπο που φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη και ονομάζεται Σίμων Πέτρος, και κάλεσέ τον, γιατί αυτός θα σου λαλήσει τι πρέπει να κάνεις. Έχει βρει έναν άντρα κατά την καρδία του που θα κάνει πάντα τα θελήματα του Θεού.
σήμερα να φύγουμε τέτοιοι άντρες πίστεως, αδερφοί, με αποφάσεις. Γιατί ο Κύριος εύχεται. Τώρα θα γίνει μεγάλη ανατροπή, η μεγαλύτερη που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη. Με δυνάμεις, με σημεία, με τεράστια. Το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Έτι άπαξ έχει υποσχεθεί ο Θεός. Εγώ σύω, όχι μόνο τη γη και τον ουρανό, για να γκρεμίσουν τα σαλευόμενα και να μείνουν τα ασάλευτα. Είσαι έτοιμος, ετοιμάστητη να απαντήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν παίζουμε τώρα. Δεν παίζουμε την Εκκλησία, δεν παίζουμε τους χριστιανούς, δεν παίζουμε τους πιστούς, δεν παίζουμε τους δίκαιους. Τώρα, πρόβατα του Κυρίου, τίποτα άλλο. Βγάλε από την καρδιά σου τους θυμούς, την οργή, τα παράπονα, την αγανάκτηση, βγάλε τα, πέταξε τα σήμερα. Σήμερα πες ιδού εγώ Κύριε, ιδού εγώ Κύριε, αν το λες σήκω στο χέρι σου, ιδού εγώ Κύριε. Παίρνω στερεή απόφαση Κύριε, συγχώρεσέ με για τα λάθη μου. Αγίασέ με, καθάρισέ με και κάνε με έτσι πως εσύ με θέλεις. Αμήν αδέλφια μου. Αμήν. Και ενώ έστειλε υποτεταγμένος απόλυτα στο λόγο του Θεού, ενώ γνωρίζει ότι κανένας Ιουδαίος δεν πρόκειται να έρθει στο σπίτι του, αλλά δεν σκέφτεται θα έρθει, δεν θα έρθει, και αν δεν έρθει μήπως δεν έρθει. Το είπε ο Κύριος και στέλνει οι υπηρέτες να πάνε να τον φέρουν. Μου το είπε ο Κύριος. Και σήμερα μας μιλάει ο Κύριος. Και από την άλλη μεριά, εκεί στην Ιώπη, ο Πέτρος, ένα άλλο ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού, κατηρτισμένος όπως πολλοί, αλλά με το ιδιαίτερο και κυρίαρχο αυτό χαρακτηριστικό, ο λόγος του Θεού για αυτόν είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Η ζωή του είναι ιδού εγώ Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου σε μένα. Και ενώ πείνασε και ανέβηκε φιλοξενούμενο στο σπίτι του Σίμωνα του Δυρσοδέψη, ανέβηκε στο Ανόη να φάει, να προσευχηθεί. Και εκεί τον επισκέπτει ο Θεός με σημεία, με τεράστια και με εκπλήξεις μεγάλες. Ένα σεντόνι λευκό κατεβαίνει από τον ουρανό προς τα κάτω μέχρι τον Πέτρο και βλέπει μέσα όλα τα ζώα και τα ακάθαρτα και του λέει ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, Πέτρε σφάξον και φάγε. Και αμέσως ήρθε η υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Λέει μη γέννητο Κύριε, εγώ ποτέ δεν έφαγα ακάθαρτο, τι μου λες τώρα να κάνω. Και ήρθε η ανατροπή. Πέτρο, αυτά που εγώ καθάρισα, σύ από εδώ και πέρα ποτέ μη λέγεις βέβυλα και ακάθαρτα. Αυτό δεν είναι για τότε, είναι για πάντα. Αυτόν που καθάρισε, που καθαρίζει ή σκοπεύει να καθαρίζει ο Θεός, πρόσεξε εσύ, μην τον πεις ποτέ βέβυλο ή ακάθαρτο. Και αυτό έγινε τρεις φορές. Και στο τέλος, το Πνεύμα το Άγιο του λέει, τώρα έρχονται τρεις και σε ζητάνε. Εγώ τους έστειλα. Μη διστάσεις, μη δηλιάσεις να πας μαζί τους, όπου σου πούνε να πας. Μη δηλιάσεις, μη διστάσεις, εγώ τους έστειλα. Δεν ξέρει ακόμη ποιοι είναι και ξαφνικά ακούει φωνές, κατεβαίνει και ήταν τρεις εθνικοί. Εδώ ξενίζεται, φιλοξενείται ο Πέτρος, εδώ, εμένα ζητάτε, ναι. Τι με θέλετε, να έρθει στο σπίτι του αλόφιλου, του Κορνήλιου που είναι δίκαιος, ευσεβής, φοβόμενος στο Θεό, αλλά είδε έναν άγγελο που του είπε να μας στείλει και μας έστειλε να σε φωνάξουμε. Και ο Πέτρος τώρα δεν διστάζει καθόλου. Καθόλου δεν διστάζει. Ξέρει τι έχει να περάσει από τα ευλογημένα αδέλφια του, τα Άγια της Ιερουσαλήμ, που δεν μπορούν να αποδεχτούν κάτι το οποίο θεωρούν παράβαση στο Λόγο του Θεού. Και παίρνει ακόμη και έξι εθνικούς, συγγνώμη, Ιουδαίους, και πάνε στο σπίτι του Κορνήλιου. Και εκεί
μένει έκπληκτος μπροστά στα οποία βλέπει να έχουν κάνει οι άνθρωποι και σε αυτά που βλέπει να κάνει ο Θεός. Άνθρωποι εθνικοί έχουν μαζευτεί και τον περιμένουν ευσεβείς που τους βρήκε ο Θεός όλους αυτούς. Πού μας βρήκε ο Θεός όλους εμάς. Ευσεβείς, δίκαιους, φοβμένους στο Θεό να έχουν μαζευτεί για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και ο Πέτρος άρχισε να κηρύττει. Και πριν τελειώσει το κήρυγμά του, ο Θεός συμμαρτύρησε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι συμμαρτυρία πέραν όλων των άλλων. Και τους βάφτισε όλους, μικρούς και μεγάλους, με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Και με έκπληξη είδε ο Απόστολος Πέτρος και η συν αυτό, ότι τους βάφτισε με τον ίδιο τρόπο που βάφτισε και αυτούς την ημέρα της Πεντηκοστής, πριν 10 χρόνια περίπου, 13 χρόνια, και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες και να προφητεύουν. Και τότε άλλαξε η καρδιά του Πέτρου, κατάλαβε, ενόησε το θέλημα του Θεού και είπε, «Εάν ο Κύριος βάφτισε με Πνεύμα Άγιο αυτούς, όπως και εμάς καταρχής, ποιος είμαι εγώ να μην τους βαφτίσω εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών». Και έκαμε αυτό που έγινε για πρώτη φορά. Βάφτισε εθνικούς στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Και από εκεί και πέρα άρχισαν οι ταλαιπωρίες του Αποστόλου Πέτρου. Όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα, οι άνθρωποι, οι εκπεριτομείς, εφιλονίκουν μετ' αυτού, λέγοντες ότι εισήλθες προς ανθρώπους απεριτμήτους και συνέφαγες μετ' αυτών. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ομολόγησε πώς ο Θεός εργάστηκε και τι ο Θεός έκανε. Και επειδή τα αδέλφια του εκεί στα Ιεροσόλυμα, οι εκπεριτομείς πιστοί, είναι αγαθοί, πιστοί, ευλογημένοι, άκουσαν, δόξασαν το Θεό, επίστησαν και τώρα πια ανοίγεται ο δρόμος. Μετά το διωγμό που ήδη είχε κάνει ο Θεός στο Στέφανο, βρέθηκαν και στην Αντιόχεια και ελάλουν προς τους Ελληνιστάς. Ελληνιστές είναι οι ελληνόφωνοι, οι Ιουδαίοι, οι προσήλυτοι, ευαγγελιζόμενοι των Ιησούν Χριστών, και χείρ Κυρίου ήτο επ' αυτών, και πολύ πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Στη συνέχεια ο Βαρνάβας, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο και απεσταλμένος από την Εκκλησία, πήγε, χάρηκε, γιατί ήταν δίκαιος, και παρεκκίνει όλους να μένουν εν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Και ήρθε τώρα και ο καιρός, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες γίνονται. Ήρθε ο καιρός να έρθει και ο Παύλος. Πήγε ο Βαρνάβας, τον φώναξε, τον κάλεσε. Ο Παύλος κατάλαβε ότι ήρθε ο καιρός του. Βρέθηκαν στην Αντιόχεια, έμειναν ένα χρόνο στην Αντιόχεια, υπηρετούνται στους αδελφούς, και στον ένα χρόνο το Πνεύμα το Άγιο λέγει, «Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον εις τον οποίον, εις το οποίον προσκάλεσα αυτούς». Και μπήκαμε τώρα στην καινούργια Διαθήκη του Θεού, που είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα έθνη και έως ημάς σήμερον, με τη χάρη του Χριστού. Και όλα αυτά, σύμφωνα με τον προφητικό λόγο, με το έργο του Θεού και με ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλουν τις αρετές Του. Ανθρώπους δίκαιους, ευσεβείς, φοβούμενος των Θεών, με απόδειξη έργων δικαιοσύνης, πίστεως, καθώς ο Κορνήλιος, που προσευχόταν διαπαντός, εδέε το διαπαντός,
φρόντιζε το λαό του Θεού και έκαμνε ελεημοσύνες ώστε έφτασαν εις μνημόσυνό του στον ουρανό. Και με κύριο χαρακτηριστικό, απόφαση θανάτου, ο Λόγος του Θεού και μόνο ο Λόγος του Θεού στην προσωπική μου ζωή. Αμήν.